Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε μια ώρα που στο πρόγραμμα την περιμέναμε εμείς εδώ σε συνεργασία με την ΣΑΠ. Συνεχίζοντας λοιπόν το πρόγραμμά μας, είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω στην σκηνή την κυρία Λίνα Γρηγοράτου, η οποία έχει πρόσφατα αναλάβει το ρόλο της Chief Operating Officer για την SAP στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Για να μας βοηθήσει να απονείμουμε ποια βραβεία, Λίνα. Τα βραβεία άριστης εκτέλεσης έργων του 2016. Λοιπόν, έχω εδώ τι ακριβώς κάνετε στη ΣΑΠ. Θέλω να τα πεις όμως εσύ, να κοιτάξεις το κινητό και να πεις ποια είναι αυτά τα βραβεία και λίγα λόγια τους προσκεκλημένους, καλεσμένους και βραβευθέντες σε πολύ λίγα λεπτά. Ωραία. Πριν πάμε στο εορταστικό μέρος... Έλα από δεξιά. Θα πούμε δύο λόγια για το θεσμό. Δεν έχει εικόνα. Έχουμε και τα δεδομένα μας, λοιπόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Άνοιξε κουρτίνα. Λοιπόν, τα βραβεία μας. Έχουμε δύο κατηγορίες, την κατηγορία του Fast Delivery και την κατηγορία του Innovation. Ναι. Πρώτη κατηγορία, Fast Delivery. Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον Άλεξ Μουραντιάν, Sales Director για την SAP Ελλάδος, Κύπρο και Μάλτα, για να κάνουμε την απονομή. Καλημέρα, Άλεξ. Πες μας λίγα λόγια για τα βραβεία, Λίνα. Είναι, βραβεύεις την άριστη οργάνωση, την εκτέλεση και διαχείριση του έργου, την σύντομη και χαμηλού κόστους υλοποίηση και άμεσα επιρρησίκα ωφέλη από το έργο της ΣΑΠ. Αυτές είναι οι κατηγορίες, έτσι. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι το Fast Delivery και το HANA Innovation. Βραβεύουμε την άριστη εκτέλεση, βραβεύουμε τα έργα τα οποία μπόρεσαν να παραδοθούν εντός του χρόνου τους, εντός του προϋπολογισμού τους, εντός των αναγκών και διευθέτησαν άριστα τις ανάγκες της εταιρείας. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Θέλεις να μας πεις λόγια για την Κριτική Επιτροπή, τα έχεις έτοιμα αυτά? Έχει παίξει διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε κατευθείαν και στις να πούμε στις βραβεύσεις. Και αμέσως μετά θα πούμε για την Κριτική Επιτροπή, εντάξει, να μην ξεχάσουμε του ποιοι συμμετείχαν. Okay. Η Κριτική Επιτροπή ήταν λοιπόν από 6 άτομα. Οι 3 κριτές πρώτοι ήταν εξωτερικοί. Ήταν ο κύριος Μάλλας, η κυρία Κωστάκη και ο κύριος Κοντάκης. Και είχαμε και 3 κριτές από την SAP, 2 κυρίες, την κυρία Χίλαρη και την κυρία και την κυρία Στόικου και επίσης είχαμε και τον κύριο Σπυριούνη. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην απονομή του βραβείου. Λοιπόν, Fast Delivery κατηγορία. Η φιναλίστη ήταν η Genfrocco, υλοποίησε τη λύση SAP Business One με τον υλοποιητή G-Vision. Η δεύτερη υποψηφιότητα ήταν η Onion Group, υλοποίησε την λύση SAP Business One με την Alexander Moore, η οποία υλοποίησε και μία κάθετη λύση, την Travel One. Τέλος, η Σφακιανάκης Group of Companies, που υλοποίησε το S4HANA Financials με τον υλοποιητή Deloitte. Πάμε και να δούμε, η λοιπόν. Τελική κατάταξη είναι... Αγωνία, χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτούς που έχουν κατακτήσει τα μετάλλια αυτά. Για την Ionian Group. Ποιον και την Ionian Group λοιπόν, το βραβείο μπορεί να έρθει να παραλάβει ο κύριος Σκανδύλας. Είναι εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Υλοποιήσατε ένα έργο πολύ γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Πολύ γρήγορα. Ελάτε, θα πούμε μετά. Ελάτε δίπλα μου, που φύγετε ακόμα. Θα τα δείξουμε. Ελάτε δίπλα μου. Ωραία. Δεύτερο μετάλλιο. Λοιπόν, ο κύριος Μόρος για την εταιρεία Genfrocco να έρθει να παραλάβει το ασημένιο βραβείο. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς. Να είστε καλά. Δείξτε μας λίγο το μετάλλιο για τη φωτογραφία μας, όπως είστε εκεί, οι τρεις σας, πάρα πολύ ωραία.
Και ελάτε δίπλα μου, θα βγούμε μετά την τελική φωτογραφία. Πολύ ωραία. Και το πρώτο μετάλλιο. Και για τη Σφαγιανάκη, ο κύριο Στάχαρη να παραλάβει το χρυσό βραβείο. Συγχαρητήρια λοιπόν και στη Σφαγιανάκη. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Πάμε κοντά και οι τρεις τώρα να βγάλουμε τη φωτογραφία μας, την αναμνηστική, έτσι όπως γίνεται. Λάτε κοντά. Κύριος Ξηρόκοσας είναι εδώ. Θέλει να έρθει λίγο μαζί μας. Είναι εκτός ο κύριος Ξηρόκοσας. Πάμε να βγάλουμε την τελική φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Φωτογράφος είναι έτοιμη. Εξαιρετικά. Μόλις μας πει ο φωτογράφος, κατεβαίνουμε από τη σκηνή. Εξαιρετικά. Και ένα χειροκρότημα λοιπόν. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Λίνα, δεύτερο μετάλλιο. Πάμε στην επόμενη κατηγορία, κατηγορία Innovation. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να γυρίσω στα αγγλικά και να καλέσω τον συνάδελφο Max Coilizio. Max, please, welcome on stage for the presentation of awards. Welcome, Max. Οι κατηγορίες είναι, οι υποψηφιότητες είναι, με αλφαβητική σειρά, η Eurobank, η οποία υλοποίησε το S4HANA. Ο υλοποιητής ήταν η ίδια η SAP, η ΔΕΗ που υλοποίησε την λύση ISU με την IBM Ελλάδος και η Upstream, η οποία υλοποίησε το ERP με Fiori, την Cloud Success Factors λύση μας, Business Objects και το BPC. Και η τελική κατάταξη είναι... Πάμε. Αγωνία, μουσική, δώστε μας το φάκελο. Εμείς έχουμε σωστούς φακέλους, έτσι, δεν είναι σωστό. Ναι. Συγχαρητήρια λοιπόν στους τρεις. Συγχαρητήρια. Λίνα από τη ΔΕΗ, ποιος θα έρθει να παραλάβει το βραβείο. Το χάλκινο μετάλλιο για τη ΔΕΗ θα το παραλάβει ο κύριος Ραβαντινός. Συγχαρητήρια κύριε Ραβαντινέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας που πέρασε κοντά. Πολλά συγχαρητήρια. Στη συνέχεια, μείνετε μαζί μας, να βγάλουμε την τελική φωτογραφία. Έλα, Λίνα. Για την Upstream, το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Σερφιώτης. Συγχαρητήρια. Πολύ συγχαρητήρια. Και για την Eurobank, το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Σαραμπουλούς. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι ιδιαίτερο. Η Eurobank κατάφερε να διακριθεί και σε επίπεδο EMEA να πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία HANA Innovation, μια πολύ μεγάλη διάκριση. Κατάφερε να διακριθεί και να κερδίσει πολύ ισχυρούς αντιπάλους, όπως ήταν η Socar και η Lidl. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας καταφέρνει να διακριθεί σε τέτοιο επίπεδο και να πάρει το χρυσό μετάλλιο σε μια καινοτόμα περιοχή. Οπότε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τη Eurobank και για την SAP που παρέδωσε το έργο και βεβαίως για τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στην Eurobank. Πάμε να βγάλουμε την τελική μας φωτογραφία. Πάμε όλοι κοντά με την Επιτροπή. Ωραία, δείχνουμε τα μετάλλια μας ώστε ο φωτογράφος να προσαρμοστεί πάνω μας. Κοιτάζουμε τον φωτογράφο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λίνα, έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Αυτά ήταν τα βραβεία μας. Συγχαρητήρια για του χρόνου να πούμε εμείς. Θα πούμε ότι συγχαρητήρια για του χρόνου. Ξεκινάνε οι υποψηφιότητες 1η Μαΐου του 2017 για το 2017. Οπότε σας στέλνουμε όλους εκεί. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Με υγεία.